Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και έχουμε μαζί μα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, κύριε Πλεύρη. Το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη. Καλησπέρα, κύριε Σαρακιώτη. Ευχαριστούμε πολύ εβδομάδα. που είστε εδώ. Ευχαριστώ Καλή εβδομάδα και σε εσά. Και από το Πασόκ, τον κύριο Σκανδαλίδη, τον πρώην Υπουργό και μια τη Επιτροπή του Κόμματο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, κύριε Σκανδαλίδη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με εσά, κύριε Πλεύρη, και να πάμε λίγο στο νομοσχέδιο για την παιδεία. Γιατί είναι διαβολοβδομάδα. Έχετε αγρότε, έχετε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και έχετε και το θέμα της παιδείας. Έρχομαι στο νομοσχέδιο για την παιδεία, ε, γιατί έχει ανοίξει συζήτηση και βλέπω ότι τελικά δεν φαίνεται να έχετε συνένεση σε αυτό. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει σίγουρα. Το ΠΑΣΟΚ, η αίσθησή μου, το ρεπορτάζ μου και αυτό που άκουσα από τον κύριο Ανδουλάκη θα μα πει και ο κύριο Σκανδαλίδη, με κάνει να πιστεύω ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο αυτό. Θα ήθελα να σα ρωτήσω, θα βάζετε νερό στο κρασί σα για αυτό το νομοσχέδιο, θα το αφήνατε πια πάνω από πίσω να πάτε όταν θα είμαστε προ το τέλο να μιλήσετε για την αναθεώρηση του άρθρου 16 στην επόμενη Βουλή. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η λειτουργία μικρατικών ιδιωτικών πανεπιστημίων ε, έχει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο που είναι το κυρίαρχο και η ολοκλήρωση μια τέτοια μεταρρύθμιση είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16. Που εδώ πέρα με συγχωρείτε, τη μεγάλη ευθύνη που δεν έχει αναθεωρηθεί αυτό το άρθρο έχει το Πασόκ. Αυτό είναι το κόμμα που έχει την ευθύνη. Γιατί το 2008 όταν το έφερε ο Κώστας Καραμαλής, ενώ αρχικά ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει ότι είναι υπέρ. Τελικά δεν είχαμε του 180. Και αυτό οφείλω να το πω γιατί πολλοί από τα στελέχη που σήμερα του Πασόκ αρθρογραφούν υπέρ του άρθρου 16 και την αναθεώρηση το 2008 ήταν βουλευτέ. Και επιθάρχησαν τότε και δεν αναθεωρήθηκε το άρθρο. Εκεί λοιπόν είναι η κεντρική μεταρρύθμιση. Τι πάμε να κάνουμε τώρα για να το καταλάβουμε. Στα πλαίσια του άρθρου 16, η μοναδική δυνατότητα που έχει προκρίνει το Υπουργείο είναι με διακρατική συμφωνία και χρησιμοποιώντα το άρθρο 28 του Συντάγματο να μπορούν να λειτουργήσουν παράρτηματα ξένων πανεπιστημίων στη χώρα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μα έχει παρουσιάσει και παρουσιάζει και αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα και ο κύριο Πιερακάκη. Έχει ένα στάδιο ότι ξένα πανεπιστήμια που ουσιαστικά είναι αναγνωρισμένα, να το πούμε απλά, ούτε ή άλλως από το Δικατσά, θα μπορούν να κάνουν παράρτημα, άρα έχεις μια ενδιάμεση κατάσταση στο πλαίσιο των ορίων του άρθρου 16 προκειμένου να λειτουργήσουν. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει αυτή η μεταρρύθμιση να ολοκληρωθεί στο σύνολό τη, αλλά δεν, ε, δε, λέμε ότι κυρίαρχα ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση θα είναι όταν θα αναθεωρηθεί και το άρθρο 10. Σα προβληματίζει αν δεν έχετε συνένεση από το κόμμα τη Αντιπολίτευση. εμένα θα σα πω να μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ειδικά από τον Πασόκ. Mm. Και γι' αυτό επέμεινα στην αρχή το 2008, γιατί και τότε βρήκε προσχήματα το Πασόκ για να μην γίνει αναθεώρηση. Κατά τη δική μου εκτίμηση, πιστεύω ότι η κουβέντα θα έπρεπε να ήταν σε ένα άλλο επίπεδο. Όχι το αν μπορούν δεν μπορούν να υπάρχουν μικρατικά ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα, αλλά οι όροι και προποθέσει που θα μπορέσουν αυτά τα πανεπιστήμια να λειτουργήσουν. Εκεί πέρα προφανώς είναι μια έντιμη κουβέντα να του πω απλά ε, πώς θα βάλουμε τέτοιες προϋποθέσεις ώστε συνολικά να έχουμε αναβάθμιση της εκπαίδευσης και όχι να έχουμε μεταφορά ας πούμε... Ε, υπαρχόντων σχολών σε πανεπιστήμια. Αυτό είναι μια σοβαρή κουβέντα. Όμως... Αλλά δογματικά το να λέμε ότι είμαστε κατά ε, τη λειτουργία ιδιωτικών νομίζω είναι μια κουβέντα που είναι ιδιολειπτική και, και έχουν ξεπεράσει τα δεδομένα. Είμαστε η μοναδική χώρα που Όμως, δεν έχουμε. Ε, κράτηκα, ε, σε ό,τι αφορά το συνταγματικό κομμάτι, ε, ε, το θέμα του συντάγματο, μάλλον, ε, εσεί το έχετε κάνει στρίβινγκ για του αραβόνου. Δηλαδή, ε, τι κάνετε, λέτε ότι. Δεν θα ιδρύεται, θα έρθει και ένα παράρτημα. Η, η ουσία όμω είναι ότι θα υπάρχουν αυτά τα πανεπιστήμια. Μα θα, θα σα πω. Προσπαθείτε δηλαδή με, με πλαγίω. Ε, 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 να Δεν να προσπαθούμε πλαγίω για να ολοκλώσω την τοποθέτησή μου. Προφανώ το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή λειτουργεί μέσα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία είμαστε. Και υπάρχει και το άρθρο 28. Άρα, στην ελευθερία κινήσεων την οποία υπάρχει, αν υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν και πηγαίνει αύριο το πρωί αυτό που μα ακούει εδώ πέρα, ένα Έλληνα φοιτητή θα μπορέσει να πάει σε ένα Ευρωπαϊκό Ας. Πανεπιστήμιο να πάρει πτυχίο και να είναι πλήρω αναγνωρισμένο. Δίνουμε απλά τη δυνατότητα να υπάρχει ένα παράρτημα. Άρα εκεί δεν θίγουμε τον πυρήνα του άρθρου 16. Λοιπόν, Όμω με... θεωρώ ότι για να μιλήσουμε για συνολική μεταρρύθμιση οπωσδήποτε να θέλει αναθεώρηση του 16. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι λέει και αντιπολίτευση. Ξεκινάω με εσάς κύριε Σαρακιώτη. Ε... Όταν θα δευτεύω νομοσχέδιο, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί συζήτηση. Εσείς είστε εξ αρχή αρνητικοί απέναντι στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων προφανώ και παραρτημάτων. Θα ήθελα να ρωτήσω με βάση την εποχή, πού είναι το βασικό ε, εμπόδιο του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση αυτή. Δεν θέλετε καθόλου μη κρατικά πανεπιστήμια, δεν θέλετε να θεωρηθεί ποτέ και το άρθρο 16, πού είναι το βασικό εμπόδιο στη σκέψη σα. Πρώτα απ' όλα, το προσωπικό βασικό εμπόδιο, πέρα το την χάνω και νομικό ω δικηγόρο, είναι ότι έχω ορκιστεί στο Σύνταγμα. Έτσι. Όλοι και οι 300 βουλευτέ ορκιστήκαμε να προστατεύουμε το Σύνταγμα. Αυτό είναι υποσυζήτηση τώρα ένα... όμω. Όχι, το ότι έχουν όχι, οργιστεί. Όχι, όχι, όχι. Το αν είναι συνταγματικό ή όχι. Διάβαζε, για παράδειγμα, okay. στην καθημερινή το άρθρο του κ. Μανιτάκη, Δες. που έλεγε ότι δεν παρακάπτεται το Σύνταγμα, επειδή μιλάμε για παραρτήματα κύριε και όχι για ίδρυση ιδρυμάτων. Είναι εξόφθαλμη. Εξόφθαλμη παραρτήματα. Δε... Είναι αυτό ο λόγο, κ. Μανιτάκη, γι' αυτό σα το λέω. Και υπάρχουν γι αυτό σας και, και δεκάδε συνταγματολόγοι. Και ο κ. Καλεπισάτο και ο κ. Ναι, Φενιζέλο. Υπάρχουν και δεκάδε συνταγματολόγοι. Και γιατί παίρνετε τη μία πλευρά και δεν παίρνετε και την άλλη. Γιατί παίρνετε την πλευρά. Γιατί διαβάζουμε το άρθρο του Συντάγματο, κ. Πλευρά, δεν ξέρουν. Αυτοί Άρα, ποιοι ξέρουν. Αυτοί υπάρχει μία μία πλευρά, διαφορετικ... σας λέω, υπάρχει μια διαφορετική Αυτό λέω. Υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία. Γιατί δεν για πρέπει κόσμο, απαραίτητο ο σημαίνει ο να είναι σωστή και η δε λάθο. Κάποιο πρέπει να είναι σωστό και κάποιο πρέπει να έχει λάθο. Άρα, και το ρόλο το οποίο έπρεπε πρώτη να έχουν οι κυβερνητικοί βουλευτέ το έχουν τα κόμματα τη αντιπολίτευση με πρώτο το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία και βεβαίω οι φοιτητέ οι οποίοι διαμαρτύρονται και επειδή δεν μπορούν να. Ασπίσου, να υπερασπιστούν το Σύνταγμα οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, το βάρο θα σηκώσει η νεολαία αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, κύριε Πιέρο, πραγματικά ε, δεν ξέρω πότε θα γίνει μία συζήτηση. Έχω μετάσχει σε πάρα πολλά πάνελ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω πότε θα συζητήσουμε. Δεν έχω μετάσχει σε τέτοια συζήτηση για την υποστελέχωση στα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν έχω ερωτηθεί ποτέ. Και τα στοιχεία είναι κόλαφο για τη χώρα μα. Όταν ο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι. Είστε ένας... νέο βουλευτή. 20 χρόνια την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και είμαι, για την υποστελέχωση. Σεπτέμβριο του 2015. 20 χρόνια σα λέω εγώ. Είμαι βουλευτή από το Σεπτέμβριο του 2015. 20 ε, και... από, το από την δεν δεκαετία του 1990 γίνεται αυτή η συζήτηση. Κύριε Τάκη. Έχω εκλεγεί το Σεπτέμβριο του 2015. Εσεί ναι, γι' αυτό σα είπα, είστε νέο. Είναι αρκετά τα χρόνια. Ας δεν είμαστε πιο παλί, ναι, Δεν φάκος... έχω ερωτηθεί ποτέ για ένα μείζον ζήτημα. Το ζήτημα τη τριτοβάθμιας εκπαίδευση. Και το γεγονό ότι η χώρα μα είναι όχι απλά ουραγό. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί ένα καθηγητή για 13 φοιτητέ, αυτό είναι ο μέσο όρο, και στη χώρα μα αντιστοιχεί ένα καθηγητή για 47 φοιτητέ, με συγχωρείτε, είναι, είναι ντροπή. Και όταν στη γειτονική Βουλγαρία αντιστοιχεί ένα καθηγητή για 11 φοιτητέ, αντιλαμβάνεστε. <Συλίου> Γιατί Βουλγαρία φεύγουν Έλληνε και πάνε να σπουδάσουν. Αντι, αντιλαμβάνεστε. Ε, από τη, από άλλε χώρε έρχονται στην Ελλάδα να σπουδάσουν. Άμα βάλουμε μικρατικά κρατικά, μπορεί να έρχονται. Ε, έρχονται και έρχονται και στα. Έρχονται φυσικά. Και, ε, έρχονται στα και, και πώρα, έρχονται, Για, για μεταπτυχιακά, όχι για, για, για προπτυχιακά. Από... μεταπτυχιακά που είναι, που επαμοιβή. Και αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα. Τα μεταπτυχιακά είστε, βέ... που είναι επαμοιβή. Να είστε βέβαιο ότι ό,τι και να πει η κυβέρνηση και όσε δημοσκοπήσει και να κάνει κτλ. Αυτή τη στιγμή η κοινή γνώμη δεν θα συμπαραταχθεί με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί βίωσε στο πετσί τη τη μεγάλη μεταρρύθμιση που έκανε το 2019 η κυβέρνηση με την ΔΕΗ και την εκχώρηση ποσοστού σε ιδιώτε. Το πληρώνει εδώ και τρία χρόνια τη μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση. Και όλε τι δημοσκοπήσει. Οι δημοσκοπήσει ότι είναι υπέρ της, των μη κρατικών. Περιμένετε, κύριε Τάκη. Να περιμένω, αφού τι έχουμε δει όλε. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η συζήτηση, να διαμορφωθεί ένα κλίμα. θα ψηφιστεί σε δύο εβδομάδε. Ναι, να δούμε τι δημοσκοπήσει το επόμενο χρονικό Μάλιστα. διάστημα Άρα. από αυτού του ζητήματο. Άρα συμφωνείτε διόδο... ότι η μέχρι τώρα είναι υπέρ. Τι πιστεύετε, Να δούμε, κύριε Τάκη, Α, γιατί όχι. έχει ανοίξει κάποια συζήτηση ουσιαστικά. Σε κάθε δημοσκόπηση υπάρχει και τέτοιο ερώτημα. Και ναι. η πλειοψηφία λέει ναι, ναι. γι' αυτό σα λέω. Όχι οι νέοι, η πλειοψηφία λέει αλλά όχι οι ακουστεί... ναι. Η πλειοψηφία λέει ναι, αλλά όχι Πρέπει να ακουστεί και δημόσια ναι. ότι θα έρθουν 158 βουλευτές ναι. και θα ψηφίσουν κάτι το οποίο αντιβαίνει στο Σύνταγμα. Για εσά. Όχι για μα, για τη συντηρητική πλειοψηφία των ποινικολόγων. Όχι, Διάβαζα ναι, ναι, ναι. πριν τοποθέτηση αντιπρόεδρου του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Οι συνταγματολόγοι είναι χωρισμένοι. Λοιπόν, είναι, έτσι, για να είναι, ακούσουμε λίγο και τον κύριο Σκανδαλίδη. κάτω-κάτω όλα αυτά κρίνονται στο τέλο ένα... στα δικαστήρια, αν υπάρχει. Λοιπόν, ένα θέλω ένα να ρωτήσω Τα τώρα τον, τον κύριο Σκανδαλίδη. Εσεί είχατε τώρα, πριν από λίγη ώρα, και ήρθατε από εκεί, εκδήλωση. Η social, τοποθέτηση του κυρίου Ανδουλάκη. Καθηγητέ, ακαδημαϊκοί, ακαδημαϊκοί, το συμπληρώνω. Καθηγητέ, ακαδημαϊκοί. Από αντίθετε για τι τοποθετήσει Αυτό θα ήθελα να πω. πάρα πολύ η, διαφέρει. η εικόνα που έχω από την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη σε σχέση με του όρου που θέτει το Πασό και τον πώ βλέπει αυτή η συζήτηση είναι ότι θα καταψηφίζετε αυτό το νομοσχέδιο. Θέλω να μου πείτε αν ισχύει η αίσθηση που έχω και αν ναι, γιατί σκοπεύετε να πάτε απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Καταρχήν, ο κ. Ανδρουλάκη είπε από την αρχή, όλε τι μέρε αυτέ και εγώ εδώ ήρθα. Την προηγούμενη φορά και έβαλα το θέμα των με ρωτήσατε, στην ίδια έτσι εκπομπή, είχα πει ότι θα εξαρτηθεί από την παραβίαση ημί του συντάγματο. Ε, ότι πρέπει να υπάρχει ε, απόλυτο σεβασμό στο σύνταγμα. Ε, δεν μίλησε με τον κύριο Βενιζέλο ε, ο κύριος ε, Αντουλάκη ε, να του πει με, αν είναι ή όχι. Δεν μπορεί να λέμε τι δύο απόψει από τη μια μεριά και τι οκτώ. Λέρω, από λέω γιατί είναι ο πρόεδρο του Πασόκ. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Είναι συνταγματολόγο ο άνθρωπο, όπω συνταγματολόγο είναι και ο Κοντιάδη, που είναι μέλο του Πασόκ. <συσχε> όπω συνταγματολόγο είναι και ο ε, Ομποτόπουλο, ο ο ο ο ο όπω και ο, ο κ. Αλεβιζάτος Αλλά είναι υπέροχη ε, Ωραία, και λοιπόν τι να κάνουμε τώρα, θα αποφασίσουμε ποιο είναι ο καλό συνταγματολόγο εδώ ή όχι. Δεν γίνεται έτσι με Στελέχη του κόμματό σα. Κύριε αυτή ήταν εγώ δεν μπορώ να κάνω την να χωρίσω του συνταγματολόγου με ποιο είναι, ο σωστό ε, και ποιο είναι ο Συγγνώμη, τον χωρίζετε γιατί παίρνετε την άποψη. Πρώτον, δεν μπορώ να κάνω την αυτή την κουβέντα. Λε, και δεύτερον, δεν μπορώ να κάνω. Αφήστε να μιλήσω. Δεύτερον, δεν μπορώ να κάνω την κουβέντα όπου ό,τι προτείνει η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά και ό,τι λέει η αντιπολίτευση είναι πίσω. Λοιπόν, θα τελειώσει αυτό το καλαμπούρι. Έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση και ένα συγκεκριμένο θέμα. Γιατί η κυβέρνηση που σύμφωνα με τα λόγια του Πρωθυπουργού τον Νοέμβριο που έρχεται, δηλαδή σε λίγου μήνε, θα, θα, ανοίξει το θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν περίμενε να γίνει αυτή η συζήτηση, να τη ξεκινήσει από τώρα. Να ακούσουμε όλε τι απόψει, να γίνει μια διαδικασία. Ναι, Εμεί θέλουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο Έχετε την αναθεώρηση τώρα 16. Θέλουμε τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά κάτω από συγκεκριμένε συνθήκε και με συγκεκριμένου όρου και προποθέσει. Ναι, με ένα λάδι. Του όρου και τι προποθέσει δεν του καλύπτει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Γιατί αναφέρεται σε franchise, αναφέρεται σε πτυχία που θα δίνει εδώ το παράρτημα με ελληνικό πτυχίο. Δεν θα έρθει εδώ το Κέμπρι να βγάλει πτυχίο του σε αυτό που θα σου δάσει στο παράρτημα του Κέμπρι. Γιατί το Κέμπρι δεν κάνει παραρτήματα σε κανένα μέρο του κόσμου. Mm. Το Ή πάει το πανεπιστήμιο με το κάμπου, με την έρευνα, με το ερευνητικό κέντρο, με όλα συνθέτουν ένα πλήρε πανεπιστήμιο, ή φωνάζουμε ένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό τη Κύπρου και έρχεται εδώ και εμφανίζει πέντε πράγματα εδώ και στο δίθεν μη κερδοσκοπικό κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Και παρουσιάζει και σήμερα. Σ... Αυτό που στη αυτό συζήτηση. ναι, συμφωνώ. παρουσιάζει και σήμερα συζήτηση το μοντέλο από όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε και το σκανδιναβικό μοντέλο που σήμερα λέει ο, και ο Ανδρουλάκη είπε ότι είναι. Το αυτό είναι. Της με παρέμβαση ελάχιστα, του δημοσίου. με ελάχιστα, με ελάχιστα κυρίες και κυρίες. με απόλυτε προποθέσει πανεπιστήμια <σχυ> επώνυμα που έρχονται στη χώρα μα <σχυ> και όχι. Φίρδιν μίγδιν, τα ΙΕΚ να γίνουν πανεπιστήμια. Αυτή είναι η διαφορά μας. Είναι επί τη ουσία η διαφορά. Mm -hmm. Και δεν μιλάω μονάχα, μιλάω για, μιλάω για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και όταν καλύπτεται κάτω από το μανδύα αντίρθεν υποστήριξη του Δημόσιου Πανεπιστήμιου, την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μέσω όρο 1,5% του ΑΕΠ στα ΑΕΗ και 5,5% στην παιδεία, και εμεί δίνουμε 0,7% στα ΑΕΗ, το μισό, και 2,8% στην παιδεία. Που έχουμε απόλυτη ανάγκη να ενισχύσουμε την παιδεία μα, γιατί είναι ένας μαζί με την υγεία. Ο πιο νεαρό πανεπιστήμιο είναι. Καλά, α, μια μία. καθαρή απάντηση. Λέω λοιπόν, λέω, λοιπόν ότι εμεί δεν μπορούμε φόρα, να, φόρα, να φόρα, μπούμε σε μια συζήτηση να, να δώσουμε οκ okay στα franchise. Κατανοητό. Δεν μα ενδιαφέρει. Θέλουμε λοιπόν. να έρθουν τα μεγάλα πανεπιστήμια εδώ. Κατανοητό. Θέλουμε να έρθουν. Πάμε, πάμε κάτι, και να κάνουμε γρήγορα κάτι. Κάτι πάρα πολύ απλό για να το καταλάβουμε, κύριε. Χωρί μεταπτυχιακά. Με συγχωρείτε, κάτι πάρα πολύ απλό. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα φεύγει. Ένα Έλληνα φοιτητή, ο οποίο ή δεν ήθελε να δώσει πανελίνε ή δεν πέτυχε πανέλληνε και πάει στην Κύπρο. Πάει στην Κύπρο. Πόσοι έρχονται, πόσοι Κύριε Πάτρη, Πα... πόσοι έρχονται. Ακούστε με, να ολοκληρώσω λίγο. Πάει στην Κύπρο. Ρωτώ. Αυτό το πανεπιστήμιο λοιπόν που είναι στην Κύπρο και φεύγει ο Έλλας και πάει στην Κύπρο. Αν βρεθεί στην Αθήνα το παράρτημά του, μα ενοχλεί. Γιατί προσέχετε, πηγαίνοντα στην Κύπρο, έρχεται μετά στην Αθήνα στην γιατί Ελλάδα. Πώς... Γιατί αν ερχόταν και είχαμε διαδικασία να πει δεν μπορεί να αναγνωριστεί, να καθόμαστε να το συζητήσουμε. Με το που έρθει, υποχρεωτικά αναγνωρίζεται. Και σα ρωτώ, στα πανεπιστήμια, τα οποία αναγνωρίζει το δικατσά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αντί να φύγει ο Έλληνα που μα ακούει τώρα να φύγει το παιδί του και να πάει εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να πληρώσει ένα σπίτι, να μείνει εκεί πέρα τέσσερα χρόνια, αν έρθει, όσα παραρτήματα έρθουν. Εδώ πέρα, με τις προϋποθέσεις του Πανεπιστημίου εκεί πέρα, τι μα ενοχλεί. Μα, μα δεν δε είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ούτε η Ελλάδα Ευρωπαίου πριν την Κυπρίου που περνάνε από πανελλήνιες. Όσοι περνάνε από πανεπιστήμια δεν ξέρω άλλου Ευρωπαίου να έρχονται. Έρχονται από τρίτε χώρε. Δεν για παραίωση, μεταπτυχιακά, μεταπτυχιακά, αλλά για προπτυχιακέ σπουδέ. Φραν... Μισό λεπτό. Πλην Ελλήνων και Δεν ξέρω άλλου ανθρώπου. Τα φραντσάι πανεπιστήμια. Όχι, δεν έρχονται και στην Ελλάδα να σπουδάσουν. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Φραντσάι παρατήματα είναι στη Μαλαισία, στην Αγκόλα και σε μερικέ ακόμα χώρε. Δηλαδή τα κυπριακά πανεπιστήμια Καταρχήν, η Κύπρος είναι το χειρότερο παράδειγμα, να σας πω γιατί. Αλλά πάνε σπουδάζουν και έρχονται εδώ πέρα και εδώ δουλεύουν μετά. Μπορώ να σας πω για την Κύπρο. Το 1989 πέφτησε το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο. Α, α, αυτό είναι κατάντημα για εμά, γιατί αν είχαμε κάνει την αναθεώρηση του 1900... σήμερα τα πανεπιστήμια 1990... τη Κύπρου το... τα είχαμε εμεί. 1900... Αλλά φοβηθήκατε 1900... τότε, 000... κύριε Σκανδαλίδη. Το 1984 πήρε το, το πρώτο κύριε, πανεπιστήμιο. πανεπιστήμιο. Να ολοκληρώσω μια φράση που θέλω να πω. 900. Το 1989 έγινε το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Εκεί η παιδεία ήταν ιδιωτική έτσι κι αλλιώ, για να παιδεία. Εγώ δεν ξέρω πουθενά σε κανένα μέρο τη Ευρώπη να γίνεται αυτό που πάει να γίνει τώρα με τα φρανσάι. Και απο... ένα ακόμα Οι... ναι, αλλά Και θέλω να, ναι, να ναι, βγω με το μια ιδιωτικό μια ναι, ναι, κύριες, κανένα, που λένε ναι, για το ιδιωτικό και το ενισχύουν θα, θα, δε, θα δεχθεί ποτέ ένα σοβαρό πανεπιστήμιο να μπαίνει με τον ελάχιστο βαθμό θα που θα πάρει. τώρα αυτό. Θα το δούμε. Ε, ε, θα είναι, δυνατό. είναι δυνατό. Θα πάρει δηλαδή, το μεγάλο πανεπιστήμιο. Όχι λεπτό. με τους του δικού του άλλη... Όχι με τα δικά του μαθήματα. Όχι λεπτό. με τα ολοκληρωμένα τμήματα. Μισό λεπτό. Δεν είναι το Ένα τελευταίο ερώτημα ήθελα να κάνω. Και κλείστε με αυτό. Διάβαζα το πρωί μία ανάρτηση του Προέδρου τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη του Φάμελου, ο οποίο βρέθηκε σε μία διαμαρτυρία καθώ κλείνουν τρία ειδικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριο Πιερακάκη. Καλό θα είναι να ασχοληθεί και με αυτά τα ζητήματα ο Υπουργό Παιδεία και όχι μόνο με ό,τι έχει να κάνει με deals και ιδιώτε που θα έρθουν να επενδύσουν κτλ. Καλό θα είναι να μείνει και κανένα ειδικό σχολείο ανοιχτό, γιατί τρία κλείνουν αυτή τη βδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλει ο κ. Πυριακάκη, αν βρει χρόνο, μπορεί να ασχοληθεί και με αυτό. Πάντω είναι μια συζήτηση αυτή. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δεν είναι άλλη συζήτηση. Χωρείτε το. Μόνο αυτό ασχολείται. Ο Υπουργό Παιδεία ασχολείται με το πώ θα ανοίξει η διπλασία. Πάμε να δούμε ένα λεπτό. Κύριε, κύριε, μισό λεπτό. Επειδή είναι κοντή γιορτή, σε λίγε μέρε θα είναι ψηφισμένο το νομοσχέδιο για τα. Και θα έχουν κλείσει τα σχολεία. Ένα λεπτό. Πάμε τώρα να δούμε και το άλλο νομοσχέδιο. Το οποίο είναι μια μεγάλη συζήτηση και ο κόσμο δεν το καταλάβει. Είναι σαφέ ότι ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση, κύριε Πλεύρη, θα, φέρει, θα υπερψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο με τι ψήφου των κομμάτων τη αντιπολίτευση. Έχει δώσει την ελευθερία σε εσά, του βουλευτέ του κόμματο. Δεν είναι υποχρεωτικό να το ψηφίσετε. Εσεί έχετε εκφραστεί αρνητικά για αυτό το νομοσχέδιο και προφανώ δεν είναι με αυτό. Και, στη Βουλή. και λέτε, θα και, θα ήθελα να μα πείτε. Ε, Πώ βλέπετε τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντι σε εσά, του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία και επίση εσεί προσωπικά, που είστε ένα άνθρωπο ο οποίο ε, ε, αγγίζει ένα μεγάλο μέρο του ακροτηρίου τη Νέα Δημοκρατία για ποιο λόγο έχετε το επιχείρημα ότι δεν θα το στηρίξετε. Ποιο είναι το κύριο επιχείρημά σα. Ναι, πρώτα απ' όλα να πω κάτι γιατί όλα αυτά συνδέονται με μια κουβέντα που κάνατε προηγουμένω. Το να διαφωνεί σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο δεν θα χαρίσουμε αυτή τη διαφωνία σε ακραίου ανθρώπου και ομοφοβικού. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το 50-60% του ελληνικού λαού που διαφωνεί με το γάμο ή την τεχνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια, δεν είναι άνθρωποι που θέλουν να προσβάλλουν του συνανθρώπου μα. Mm -hmm. Άρα πρέπει να είμαστε μακριά από οποιαδήποτε στοχοποίηση, γιατί ακούω πολλέ φορέ και την Εκκλησία, που εγώ σέβομαι απόλυτα τη θέση τη Εκκλησία και πιστεύω ότι μπορεί να έχει άποψη, δεν μπορεί να στοχοποιούνται βουλευτέ που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο, το αν θα έρχονται ή δεν θα έρχονται στου ναού. Άρα αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε. Και χαίρομαι ότι η συζήτηση έχει γίνει κατά βάση, κατά βάση, σε ένα ψύχρεμο πεδίο. Εγώ είμαι οπαδό και θα το αναπτύξω εκτενώ στη Βουλή. Το ανέπτυξα και εντό κοινοβουλευτική ομάδα που κάναμε τι συζητήσει ότι δεν πρέπει να γίνει παρέμβαση στο οικογενειακό δίκαιο. Τέτοια υποχρέωση δεν έχουμε ούτε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γιατί έχει δώσει πλήρη ελευθερία στα κράτη-μέλη, ούτε προφανώ από το Ελληνικό Σύνταγμα. Και οι όποιε παρεμβάσει πρέπει να περιοριστούν στο αστικό πλαίσιο, γιατί παρέμβαση Που μπαίνει στο οικογενειακό πλαίσιο, ουσιαστικά αλλάζει μια μορφή οικογένεια. Δηλαδή, πλέον έχουμε παιδί με δύο μαμάδε και κανέναν μπαμπά ή δύο πατεράδε και καμία μαμά. Αυτό λοιπόν για μένα το πλαίσιο δεν πρέπει να πειραχτεί. Τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Υπάρχουν Αυτό είναι τα για, για να καταψηφίσετε. Αξιακό. Ή, ή θα εγώ, σας λέω Εγώ διαφωνώ με το νομοσχέδιο ναι. και δεν το ψηφίζω. Και τι θα Από εκεί πέρα, τις Α, που θα το κάνω. Δεν θα το τοποθετηθώ στη Βουλή για το αν θα το καταψηφίζω τελικά ή ε, αν θα, απέχω, αλλά η θέση... Αποφασίσει και έχω αποφασίσει, αλλά θέλω θα... να το πω από το βήμα Μα, της Βουλής. Στι... Έχω μά. αποφασίσει, μά. δεν είναι, δεν περιμένω, μά, έχω αποφασίσει μά. από την πρώτη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι το θεσμικό πλαίσιο... Ε, εκφράζοντας Εκφράζοντα τη διαφωνία μου και στο τι θα κάνω, θα πρέπει Πάντως να. Πάντω αποκλείεται το να το ψηφίσετε από Αποκλείεται και το έχω πει να σα πω και το είπα και πριν ακόμα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Όχι, όχι από άποψη προσβολή, αλλά από άποψη ότι Άκουγα έναν διάλογο σε κάποιους που τον θεωρώ τελείως λανθασμένο. Ότι ε, δια, συμφωνώ με το γάμο, διαφωνώ με την τεχνοθεσία. Αυτό είναι ένα ψεύτικο δίλημα. Ε, ο γάμος συνεπάγεται μια σειρά Κύριε από συνέπειε που έχουν για αυτή την τεχνοθεσία. Πάμε τώρα το στο πλαίσιο για αυτό λέει που κάνει. Ότι θα, θα δείτε, μπορεί το ρεπορτάζ σας να πέσει έξω. Οπότε μην πιστεύετε πάρα πολύ σε αυτό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε, σε ένα δεύτερο. Επειδή γίνεται μια μεγάλη κουβέντα Δύνατος. των δυνατοτήτων των οποίων υπάρχουν. Οι δυνατότητε αυτέ δόθηκαν και στη Γερμανία, που μόλι το 20% των κεντροδεξιών βουλευτών το ψήφισε, και στην Αγγλία. προσέχτε, η Αγγλία, το 50% των συντηρητικών. Ο Πρωθυπουργό από την πρώτη στιγμή λέει: Εγώ θέλω να το ψηφίσετε το νομοσχέδιο. Έχετε ελευθερία να το καταψηφίσετε. Προτιμώ σε περίπτωση που αν είναι να το καταψηφίσετε να απέχετε. Αυτό έχει πει με απλά λόγια. Και από ό,τι βλέπω και στι άλλε κοινοβουλευτικέ ομάδε, όχι τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο ΠΑΣΟΚ, έχω ακούσει συναδέλφου που έχουν ενστάσει. Άρα είναι ένα αξιακό θέμα που δεν πρέπει να το δούμε. Με στεγνά ε, κομματικά επίπεδα. Αυτό το οποίο έχω πει, και να σας πω την αλήθεια, το λέω και το επαναλαμβάνω και τώρα και μάλιστα το έχω πει παρουσία και του σαρα, κυρίου Σαρακιώτη σε άλλο επίπεδο, εγώ θα ήθελα το Υπουργείο Δικαιοσύνη να τοποθετηθεί. Έχουμε αλλαγή, δηλαδή, ναι. Ναι, έχουμε αλλαγή του αστικού κώδικα. έχουμε αλλαγή του αστικού κώδικα. Ο κύριο Φλωρίδη δεν είναι βουλευτή, είναι, είναι υπουργό. Άρα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει τοποθέτηση του βουλευτή. Υπάρχει τοποθέτηση από τον υφυπουργό το Γιάννη τον Μπούγα, ο οποίο έχει εκφράσει προβληματισμού, δεν είναι δυνατόν να αλλάζει ο αστικό κώδικα και να μην υπάρχει σαφή Άρα πρέπει, πρέπει να, να μιλήσει και ο Υπουργό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τοποθετηθεί. Πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου. Πριν μας. Ενδιαφέρον. Ε, Προφανώ. δεν Ενδιαφέρον έχει. Με συγχωρείτε, σα φαίνεται κάτι παράλογο αυτό το οποίο λέω. Αλλάζει ο αστικό κώδικα. Ο αστικό κώδικα είναι ένα κορυφαίο νομικό. κείμενο, δεν ζητώ να τοποθετηθεί Μάλιστα. Μάλιστα ο Υπουργό ε, yeah. Αγροτική yeah. Ανάπτυξη. Yeah. Αν διαφωνούσε ο, 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 ο Υπουργό Αγροτική δεν θα υπέγραφε. Θα είχε τοποθετηθεί και δεν θα υπέγραφε. Ναι, 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 μην το βγάζουμε σίγουρα. σίγουρα. Αλλά εγώ θα ήθελα ε, ε, να ε, ακούσω, προσέξτε. Δεν υπήρχαν ε, πληροφορίε. Κύριε πληροφορή. Πληροφορή. κύριε Τάκη, εγώ θα ήθελα να ακούσω τη θέση. Μισό Δεν μιλάω γενικώ και οριστό. Εδώ πέρα έχουμε αλλαγή άρθρων του αστικού κώδικα. Στι αλλαγέ άρθρων του αστικού κώδικα Πρέπει να υπάρχει σαφή τοποθέτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Λοιπόν, κύριε Σαρακιώτη, θέλω να μα πείτε τι είναι για σα αυτό το νομοσχέδιο και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μια εικόνα συμπαγού κοινοβουλευτική ομάδα που θα ψηφίσει στο σύνολό τη με βάση αυτό που λέει ο πρόεδρο, ότι είναι ένα ζήτημα ταυτωτικό, το νομοσχέδιο αυτό. Θα ξεκινήσω από αυτό που ανέφερε ο κύριο Πλεύρη, ότι είναι πρωτοφανέ, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει, να αλλάζει ο αστικό κώδικα για πολλού νομικού μετά το Σύνταγμα το βασικότερο νομοθέτημα στη χώρα μα και να μην είναι επισπεύδον Υπουργείο το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Και όχι μόνο αυτό, το επιτελικό κράτο Μητσοτάκη πάει και ένα βήμα μπροστά. Να μην υπερψηφίζει ο Υφυπουργό Δικαιοσύνη και να απέχει την τροποποίηση του αστικού κώδικα. Άραγε, για... ποιε είναι οι αρμοδιότητε του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδη, έχει αρμοδιότητα να σχολιάζει στο Facebook την επικαιρότητα. Αυτή είναι η αρμοδιότητά του. Ο κ. Μπούγα, ο Υπουργό Δικαιοσύνη, η αρμοδιότητά του είναι όταν γίνονται ψηφοφορίε για κρίσιμα ζητήματα όπω η τροποποίηση του αστικού κώδικα, είναι να απέχει να είναι σπίτι του, να ξεκουράζεται, να κάνει κάτι άλλο. Υπουργείο Δικαιοσύνη χωρί αρμοδιότητε. Ο κ. Φλωρίδη θα μπορούσε να τοποθετηθεί και να είναι επισπεύδον Υπουργείο το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Προτίμησε να κρυφτεί. Και ο ίδιο και ο υφυπουργό του και να αναλάβει ο κύριο Στέρπ. Και βιώνουμε τι ευθύνε μα. Καταλαβαίνω. Αλλά και είναι επιστρεπμένο ο ίδιο ο πρωθυπουργό έτσι, ε, γιατί το φέρνει. Και το, με συγχωρείτε. Το φέρνει αυτό ο πρωθυπουργό. Υπάρχει άλλο. ένα ερώτημα. Ο υπουργό επικρατεία, ο, ο κύριο Βορρήδη, έχει εκφράσει ενστάσει για την συνταγματικότητα. Ε. Θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Ε, η προφανή πολιτική ομάδα ένσταση αντισταγματικότητα, γιατί αυτό μα έλειπε. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνη δεν υπερψηφίζει τον τροποποίηση του αστικού κώδικα, δεν θα μου κάνει κάποια εντύπωση. Α, θα, θα κάνει... Ότι δεν το υπερψηφίζει. Αφού ο κύριο Φλωρίδη το υπέγραψε, κύριε Σάρα. Ο κύριο Μπούγα. Ο κύριο Μπούγα δεν ψηφίζει υφυπουργός... για λόγου ιδεολογικού, όχι για λόγου νομικού. Είναι υφυπουργό. Ναι, σηκώ... αλλά δεν ψηφίζει για λόγου ιδεολογικού. Εγώ αναφέρω <σο> την νομική <σο> τοποθέτηση. Όχι την υπερψηφίση. Δεν εγκρίνει τι αλλαγέ στον αστικό κώδικα. Να πάρει την καρέκλα. Εγώ αναφέρω νομικά το υπουργείο. Ένα λεπτό. Πάμε λίγο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφορέ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πάμε λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι οφείλει να κάνει, πρέπει να ψηφίσει το όλο Αλλά είναι δυνατόν. Ο, ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πιέρο, έχει τη μόνη ξεκάθαρη και σταθερή θέση. Το 2015 κάναμε το πρώτο βήμα με το σύμφωνο συμβίωση. Εγώ θα σα πω ότι το πληρώσαμε και στι κάλπε. Δεν θα κρυφτώ. Το πληρώσαμε στι κάλπες. Δεν, δεν, το, δεν... Σε το βήμα αυτό. Δεν νομοθετούμε, το και το Ποτάμι. Δεν νομοθετούμε όμως το όμω σκεπτόμενοι το πολιτικό κόστο όταν έχει να κάνει με ζητήματα δικαιωμάτων και το αποδείξαμε στα τέσσερα Άρα χρόνια. Άρα τώρα θα το ψηφίσετε δια, όλοι. Διακυβέρνηση. Θεωρώ ότι ήταν προεκλογική δέσμευση και θα υπάρχει σύμπνοια στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είπατε... δεν θα υπάρχουν διαρροέ. Δεν θα υπάρχουν διαρροέ. Δεν δε μπορώ δε να μιλήσω. Μια κουβέντα. Είπατε πριν ότι το σύμφωνο συμβίωση το ψηφίσατε και το πληρώσατε στι κάλπε. Θεωρείτε αν υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα το πληρώσετε και αυτό στις κάλπες. Όχι. Πώ όχι, αυτό Δεν... είναι μεγαλύτερο από το σύμφωνο Δεν... συμβίωση. Δεν θεωρώ ότι θα το πληρώσω. Ό,τι ήταν να πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το πλήρωσε. Το πλήρωσε Άρα. με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Άλλο η Συμφωνία ε, των Πρεσπών. Δικαιώθη... Ε, και... και δικαιώθηκε. Το πλήρωσε με το σύμφωνο συμβίωση και δικαιώνεται σήμερα που βλέπουμε δεκάδε βουλευτέ τότε τη αντιπολίτευση mm. που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και σήμερα είναι υπουργοί να καταψηφίζουν το σύμφωνο συμβίωση, το πρώτο βήμα και το άλμα, mm -hmm. το γάμο, να τον υπερψηφίζουν επειδή έχουν μια υπουργική καρέκλα. Αυτή. Αξίε δεν έχουν όπω ο κύριο Πλεύρη. Ο κύριο Μητσοτάκη, κύριε Πλεύρη, δεν έχει αξίε. Εσεί έχετε αξίε. Ο κύριο Μητσοτάκη και το, το πιστεύει εσείς και, εσείς και, έχετε, και έρχεται και, και δεν το καταθέτει και είπε πω θα Μητσοτάκης το κάνει. Δεν έχει αξίε. Όχι, με συγχωρείτε. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, για να ολοκληρώσω, είναι απολύτω συνεπή. Και η δυνατότητα που έχει το κόμμα μα να μην χρειάζεται κομματική πειθαρχία. Να μην κρύβονται. Έχετε κάνει, κύριε Τώρα κύριε που να μιλήσετε τρει-τέσσερι κοινοβουλευτικέ. Το γεγονό ότι εμεί μιλήσαμε και εγώ είμαι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και έχω πλήρη ελευθερία και δεν με έχει ενοχλήσει κανένα να εκφράζω τη θέση μου και να ψηφίζω δείχνω λοιπόν. ότι η νέα δημοκρατία. Από ένα, αυτή τη διαδικασία ναι, ναι. θα βγει και λοιπόν, πιο δυνατή. Ακούσα ένα σίγε. λεπτό, ένα λεπτό. Θα πάω στον κύριο Σκανδαλίδη για να βάλω το Πώ αξιολογείτε, αξιολογείτε του συναδέλφου σα βουλευτέ που ήταν, όταν ήταν αντιπολίτευση, καταψήφισαν ή δεν υπερψήφισαν το σύμφωνο συμβίωση και σήμερα για το γάμο που έχουν υπουργικό θόκο το υπερψηφίζουν. Αυτό θα το πούνε οι συγκεκριμένοι, θα το πω. Λοιπόν, να πάω στον κύριο Σκανδαλίδη. Δεν μπορεί να πάω στον κύριο Σκανδαλίδη. Δεν είναι κοινοβουλευτικό. Θα πάω στον κύριο Σκανδαλίδη. Ε, να του, να του δώσω ε, το πολύ χρόνο. Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, κύριε Σκανδαλίδη, εμεί θέτουμε ένα ερώτημα. Το συζητούσαμε και πριν. Και επειδή εσεί αυτό το Πασόκ το έχετε ζήσει, είστε από του λίγου στο Πασόκ που το έχει ζήσει ενεργά. Από την πρώτη στιγμή. Το, το αναφέρομαι στο Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ακριβώ γι' αυτό το λέω. Ε, λένε όλοι οι συναδελφοί σα, εσεί ξαναλέω το έχετε ζήσει, είμαστε το, η συνέχεια του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Άρα είμαστε αυτοί που φέραμε τα τσέτα των δικαιωμάτων. Άρα και αυτό επειδή είναι ένα νομοσχέδιο ταυτωτικό και αφορά δικαιώματα, θα το στηρίξουν. Και την ίδια ώρα, επειδή κάνω και το ρεπορτάζ του κόμματό σα, βλέπω ότι περίπου το τρίτο τη κοινοβουλευτική ομάδα εκφράζει ενστάσει απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτή η εικόνα σα προβληματίζει ή αν είναι μια εικόνα η οποία είναι κανονική. Εγώ, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα απολύτω. Καταρχήν, το Πασόκ δεν δέχεται κανένα είδου είδους, μάθημα πάνω στα θέματα αυτά. Διότι έκανε μια εικονα η οποια ειναι κανονικη εγω θελω να ξεκαθαρισω τα επανάσταση. Κάνετε βουλευτέ σα μαθήματα για να το ψηφίσουν. 82 έγινε μια κοινωνική επανάσταση και ήταν όλοι απέναντι, η συντηρητική παράταξη. Το 2002 έγινε άλλη κοινωνική επανάσταση, ήταν η, 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 πάλι απέναντι και υπέγραφε να γίνουν δημοψηφίσματα και ούτω καθεξής. Premises. Τα θέματα αυτά δεν μπαίνουν. Ο πριν από λίγο μαζί μα Τα θέματα αυτά. Τα θέματα αυτά. Πάμε αυτά είπε. Πάμε στο 2024. Πάμε στο 2024. Δεν θα το πάμε έτσι. Δεν το πάμε έτσι κάνουμε παραπολιτική. Δεν θα το πάμε έτσι Το ψήφισε ή δεν το ψήφισε ο Γιώργο. δεν θα μιλήσουμε τώρα. αυτά τα ιστορικά τώρα. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. πάμε στο Θεσμικά μιλάω εγώ τώρα. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο θέμα προφανώ, που έχει και κοινωνικέ διαστάσει μεγάλε. Υπάρχει μια ουσιαστική θεσμική υποχρέωση του βουλευτή να ψηφίσει με βάση τη συνείδησή του σε τέτοια μεγάλα θέματα και όχι με βάση μια κομματική γραμμή, λέει το Σύνταγμα. Το πρόγραμμα του κόμματό σα είναι αυτό. Περίμενε. Ε? Έντελμα, ε, θα περίμενε. Το εξηγήσω, θα το εξηγήσω. Ε. Αυτή είναι η, η ιδεολογία του, είναι η συνείδησή του, είναι αυτά. Είναι φυσικό λοιπόν μέσα σε μια κοινοβουλευτική ομάδα να υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ε, πιστεύουν ότι πρέπει να ψηφιστεί αυτό. Εμεί κα... είμαστε από θέση αρχή υπέρ του νομοσχεδίου. Είμαστε από θέση αρχή και προσπαθούμε με τρει κοινοβουλευτικέ ομάδε, συζητάμε συνεχώ για να πείσουμε και αυτού που δεν θέλουν να το ψηφίσουν. Δεν βάζουμε κομματική πειθαρχία, δεν μπορεί να μπει κομματική πειθαρχία στου βουλευτέ, αλλά δεν μπορεί να μπαίνει σε μια κλίμακα. Αυτό που συμβαίνει στον Πασόκ με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Το ίδιο, ίδιο. θα είναι. Ατλή, το ένα τρίτο θα έχει ο Μητσοτάκη, το ένα τρίτο. Δεν το είναι, το είναι αυτό. Δεν μιλάει για του βουλευτέ. Υπάρχει κυβέρνηση. Υπάρχει ο θεσμό που προτείνει και υπογράφει τα νομοσχέδια. Ναι. Υπάρχουν υπουργοί που βάζουν την υπογραφή του και μετά λένε από πίσω ότι δεν συμφωνούν. Ναι, αλλά το συντηρητικό κόμμα είναι το ίδιο με το πρωτευόν. Επαναλαμβάνω. Επανα... Έχετε εμείς... την ίδια αναλογία στην άρνηση του νομοσχεδίου. Αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν είναι προβληματικό αυτό. Όχι, δεν είναι προβληματικό. Δεν λέει τίποτα αυτό. Λέει ότι εμεί μένουμε σταθεροί στι αρχέ και στι θέσει μα, ψηφίζουμε το νομοσχέδιο, προσπαθούμε να του πείσουμε όλου είναι... και δεν βάζουμε κομματική πειθαρχία. Σε τέτοια θέματα δεν μπαίνει κομματική πειθαρχία. Α. Το 1982 ήταν όλοι μαζί, ψήφισαν όλοι μαζί. Mm -hmm. Και με τι ταυτότητε ψήφισαν όλοι μαζί. Ανεξάρτητα τι λέει ο Νίκο Παπανδρέου ή οποιοδήποτε άλλο. Ψηφίσανε όλοι μαζί. Άρα οι απόψει και τώρα είναι φυσικό μέσα στι τάξει του Πασόκ να υπάρχουν και βουλευτέ που έχουν διαφορετικέ απόψει. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια να του πείσουμε. Mm -hmm. Θα το ψηφίσουμε το νομοσχέδιο επί τη αρχή. Θα προσθέσουμε τι στρατηγικές ψήφου για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Αλλά επαναλαμβάνω, η στάση του Πασόκ σε αυτά τα ζητήματα. Ήταν παρασάγκε μπροστά από τα άλλα κόμματα. Και αυτό συνεχίζει να είναι και σήμερα και δεν το διαπραγματευόμαστε με την ψήφο 2-3-5 ή 10 βουλευτών για την παρένθετη μητέρα. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Είμαστε από θέση αρχή υπέρ. Δεν είναι θέματα που μπαίνουν σε πλειοψηφίε και μειοψηφίε, γιατί προφανώ αυτό δεν αφορά και όλη την κοινωνία το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν αφορά όλη την κοινωνία. Άρα εμεί δεν μπαίνουμε σε πλειοψηφίε και μειοψηφίε από τη στιγμή αφορά κοινωνικά δικαιώματα. Και προστασία του παιδιού και δικαιωμάτων του παιδιού, είμαστε υπέρ και το ψηφίζουμε. Ένα, ένα σχόλιο από αυτό. Επειδή ακούω συχνά ε, βουλευτέ, υπουργού τη Νέα Δημοκρατία να μιλούν ότι θα ψηφίσουν κατά συνείδηση κτλ., αναρωτιέμαι και έχουν υπάρξει πολλέ αντιδράσει. Δεν άκουσα ούτε μία αντίδραση από κανέναν ή δεν είχε κανένα συνείδηση πρόβλημα όταν βάλανε πλάτη για τον Κώστα Καραμαλή για την προανακριτική που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία και το ΠΑΣΟΚ πριν από κάποιου μήνε. Εκεί η συνείδηση όλων ήταν καθαρή, ήταν ήρεμη για να συγκαλύψουν. Τώρα που έχει να κάνει με ψηφαλάκια, οι συνειδήσει όλων έχουν προβλήματα. Να το δουν αυτό με τι συνειδήσει του στη Νέα Δημοκρατία. Στο θέμα τη προανακριτική, ψηφίσαμε με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαμε. Εγώ, μάλιστα, να σα θυμίσω τότε ήμουν και εισηγητή τη πλειοψηφία. Τα στοιχεία δεν δικαιολογούσαν την άσκηση ποινική διώξη, δικαιολογούσαν τι εξετάσει τη Επιτροπή. Είστε εισαγγελέα. Να ξανανοίξουμε το θέμα. Θε... Δυστι... Εισα... Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε τίποτε... ότι Προ... Δυστυχώς το Σύνταγμα, επειδή δεν το έχουμε υπάρχουν αλλάξει υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι, ενδείξεις... δίνει σε εμά το βάρο να για, αξιολογούμε για την κάτι... πρόταση που έρχεται από τον Ισαγγελέα. Η Ευρωπαϊκή, η και πέρα, για ενδείξει. Εσεί είστε στην Θα ολοκληρώσετε απ... ένα απιστία. Αν και Μετά, μέσα από το Ισαγγελέα να το πείτε. Αλλά ενό η συνείδηση δεν είχε θέμα. Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά που γίνονται, κύριε Πλεύρη, κάθε μέρα, που κανονικά έπρεπε να μα απασχολεί πάρα πολύ. Ε, και, για, οι μανάδε, οι πατεράδε αυτών των παιδιών ε, δεν σα έχει δημιουργήσει Όλοι για μια δεύτερη μιλάνε. σκέψη Όλοι. αν έπρεπε δηλαδή να, να έχει γίνει κάτι θα διαφορετικό. Θα κριθούμε, θα κριθούμε και εμεί η στη πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή και αυστηρά ειδικά από του συγγενείς αλλά και από όλη την ελληνική κοινωνία με το πόρισμα που θα καταθέσουμε. Άρα να δούμε το πόρισμα και να δούμε αν αυτό το πόρισμα θα θεωρηθεί ότι είναι πόρισμα προσπάθεια ανέβρεση τη αλήθεια ή συγκάλυψη. Όλοι θα με αυτό που πάντως, που θα όλα αυτά γίνονται κάτω από τη σκιά τη έκθεση του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο είναι κόλαφο για μα. Και όσο και να προσπαθείτε να τα ρίξετε στην αντιπολίτευση ότι σα σαμποτάρει έξω, οι κατηγορίε είναι πολύ συγκεκριμένε, είναι απτέ, αφορούν το κράτο δικαίου και η πολιτεία του κυρίου Μιστοτάκη. δυστυχώ είναι γεμάτη από μαύρα στίγματα σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου. Από τι υποκλοπέ Μέχρι οτιδήποτε άλλο συζητάμε όλο αυτό τον καιρό και με τι Εξεταστικέ Επιτροπέ και με το όλα αυτά. Πόρι, το πόρισμα το οποίο αναφέρεστε το ψήφισμα που είναι συγκεκριμένων ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα. Ήταν η πλειοψηφία ή, του Ευρωπαϊκού ήταν, Κοινοβουλίου. Ήταν. Και αφορά συγκεκριμένε κατηγορίε. Δεν μιας έχει ξαναγίνει. Και είναι τη προσβολή μας. των Ελλήνων διαδικασία. Ευρωβουλευτών και, που και το στήριξαν. Και, και αναφέρεται και στα Τέμπη. Ναι, κύριε δεν πλεύρε, μου λέτε αναφέρετε. τα τέμπη. Για πείτε μου λίγο, οι Ευρωπαίοι το, Ευρωβουλευτές του, της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Δανίας κρίνουν την ανακρίτρια στη Λάρισα και αν κινείται γρήγορα η διαδικασία... Ποιο είπε σε αυτού <σχει> του ανθρώπου, για πείτε μου, και γιατί στι υποκλοπέ. Πόσο χρόνο Όταν, Να σα πω ότι είχαν μια άποψη. στο Ευρωκοινοβούλιο για τα τέμπη, στην ανάκριση τη Λάρισα. Να σα πω λοιπόν και εγώ κάτι. Για τον ε, δολοφονημένο Παραϊφά. Εκεί πέρα δηλαδή πού ξέρουν και παρακολουθούν. Δεν ε, είναι και δύσκολο να πάρουμε διάλογο. Διά, διά, αυτά το που του λένε το οι ευρωβουλευτέ, οι ψηφοφόροι, οι ψηφοφόροι, οι ψηφοφόροι. Δεν γίνονται έτσι οι πλειοψηφίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την Τουρκία, γιατί η κυβέρνηση το καλείται και εκεί έχει ισχυρή σημασία. Για πείτε μου λοιπόν, και δεν έχει ένα ψήφισμα το οποίο λέει ότι ε, ε, μιλάει για το κράτος Οι δικαίου από και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι, είναι σε κόμματα λειτών, που πια πλέπεδες. δεν υπάρχουν ή που δεν έχουμε υπάρχουν χάσει σε Εγώ θεωρώ, εγώ εγώ θεωρώ πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης πολλά από αυτά που κάνει τώρα κάνει για να απαλύνει ευρωπαϊκά το κακό πρόσωπο της χώρας. Είναι κρίμα... Θεωρείτε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει κακό πρόσωπο στο διεθνές επίπεδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή θεωρείται από του πιο παρεμβατικού ηγέτε που υπάρχουν. Εντάξει, εντάξει. Που αυτή τη στιγμή το... πηγαίνει στην Αμερική πηγαίνει και, και μιλάει μέσα στο εμάς. Κογκρέσο που η χώρα έχει τι καλύτερε δυνατότητε. <laughs> και είπε Όλα αυτά με συγχωρείτε. δεν τα βλέπουμε. Και θέλουμε την Ελλάδα το... του 15 2019 Τώρα βάλαμε όλη την ατζέντα στο Κογκρέσο. Επικυρώθηκε με το γεγονό ότι δεν θα πάρουν τα f Και επειδή μιλάμε για κράτο δικαίου να ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο υπουργού που καταδικάστηκαν από ειδικό δικαστήριο. Το ΔΠΟΣΟΚ έχει σειρά υπουργών ε, που έχουν καταδικαστεί. Άρα μη μιλάμε Επίσης για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχετε να πείτε τίποτα. Αν πείτε. Αυτή είναι η διαφορά. Άλλαν οι <laughs> <Κύριε, laughs> καναλάρκε θα <laughs> πληρώσουν. Κύριοι, κύριοι, κύριοι. Εντάξει, όντω την ανοίξαμε όλη την ατζέντα τώρα. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί ήταν μια ζωντανή συζήτηση. Το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να ευχαριστήσω τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο σας Πλεύρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σαρακιώτη. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε ευχαριστώ. Σαρακιώτη. Και τον πρώην Υπουργό και στέλεχο του Πασόκου, τον κύριο Σκανδαλίδη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκανδαλίδη. Να είστε καλά. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό.